Έχουν ταπείνες, έχουν άγρες και έχουν ταπείνες, θα βοηθηθούνε. Και με ένα λόγο και αν δεν ακούσουν λόγο, δικαιούνται τη Θεία Βοήθεια. Αλλά όταν ο δικαιωμένος έχει εγωισμό, δεν έχει εγωισμό στο χέρι. Κι αν το κάνει το δάσκαλο, θα το δικαιωθεί ο εγωισμός. Εκεί θέλει περισσότερο προσευχή. Πάνω σε ένα πράγμα ξέρω ότι όταν ο άνθρωπος έχει καλή διάθεση, αλλά είχε καλή διάθεση, αλλά δεν είχε βοηθηθεί και δεν είχε βοηθεί η ζωή. Αυτό δικαιούται τη Θεία Βοήθεια. Και ο καλός ο Θεός θα τα οικονομήσει με ένα σεισμό, με ένα κεραυνό, με έναν κατακλυσμό, με ένα λόγο, με ένα λύκο, με ένα θέλει, με μια αρρώστια. Και πολλές φορές μπορεί να παρασταθεί και ένας άγγελος και ένας άγγελος, παρόλο που δεν δικαιούται να πούμε αυτή τη μεγάλη ευλογία. Να παρουσιαστεί ένας άγγελος, ένας άγγελος. Αλλά και αυτό το κάνω ακόμα ο Χριστός, αφού έχουν πει όλα τα άλλα. Λοιπόν. Αλλά πολλές φορές οι άνθρωποι τι θα θέλουν, έτσι το διάβασμα πάει να τους ξεγελάσει. Γι' αυτό και πολλοί καημένοι δανειούνται. Ενώ ο Θεός, σε τέτοιες περιπτώσεις όπως σας είπα, επειδή δικαιούνται τη Θεία Βοήθεια και αφού έχουν πει πολλούς τρόπους, και εμφανίζεται ένας άγγελος, ένας άγιος, μετά αρχίζει το διάβασμα του πιπιλίτου. Α, εσένα, ο Θεός υπάρχει κάποιο μεγάλο, να σώσει τον κόσμο, βοηθήσει κλπ. Και μετά λέει πως δεν λέει ότι ξέρουμε πως να την πατήσουν από ας υποθέσουμε. Εγώ κάνω ας υποθέσουμε, όσοι μηχα κι άλλοι δεν πρέπει ας υποθέσουμε. Εδώ είναι από μακριά, δεν είναι μονάξιος. Αντί να συντρεφτεί, αρχίζει και πέρα ο διατοφεύγουγισμός και αυτά, από εκεί και πέρα μετά και εμφανίζεται. Και μετά και το διάβασα αυτή την δηλώση, σαν γέρος Αγίος και λοιπά, του λέει εσύ θα σώσει την οικουμένη του. Επάνω τι λέει. Αλλά μετά πάλι ο καλός ο Θεός, όταν εκεί πέρα αυτός θα συνέρθει, όταν βοηθηθεί από τον Άγιο συνέρθει, πάλι ο καλός ο Θεός το βοηθάει. Και επιτρέπει πάλι ο Θεός να οικονομήσει την εικόνα του. Αλλά όταν άνθρωπος γι' αυτό, όταν τέτοιοι άνθρωποι συγκινήσουν και είπα από εκεί θα καταλάβετε πιο καλά, όταν βλέπετε έναν άνθρωπο που μπορεί να εξαματολίζει, να μην κρυσιά, να μην κάνει και λοιπά όπως είπα και παρασυρθεί, ενώ είχε καλή διάθεση. Όταν βλέπετε όμως, είναι πονόψυχος, βλέπετε έναν άνθρωπο να έχει καρδιά, τον φτωχό το βοηθάει, λοιπόν πονάει ας υποθέσουμε, από εκεί να καταλάβετε ότι αυτό δεν τον αφήσει ο Θεός. Δικαιούται τη Θεία Βοήθεια. Όταν βλέπετε ένα απομακρυσμένο από το Θεό και το βλέπετε σκληρό, άσπλαχνο κλπ, εκεί πρέπει να κάνουμε μια νύχτα προσευχή να κάνει αποβίβαση ο Θεός. Να κάνει αποβίβαση. Αλλά όλοι βασόμως για τους κεκυμμένους, καλά είναι και πέρα, ιδίως όταν έχει κανείς υπόψη κανένας από τους συγγενείς κλπ και αυτά, πακούδες, ο οποίος είχε δυσκολευτεί κανείς. Ήταν λίγο σκληρός και λοιπά, αυτά όλα δεν έκανε καλοσύνη και πέθανε ας πούμε αμετανόητος. Πώς μπορείτε να κάνετε καλοσύνη, σε όρθο να σε χείρες και να λέτε για την ψυχή του τάδε, για την ψυχή του τάδε. Οπότε άλλος κάνει καρδιακή προσευχή, για ποιος μπορείς να γιάνε το αποκράτη. Οπότε αυτό πολύ βοηθάει. Πολύ βοηθάει. Εγώ θυμάμαι ένα γεγονός μια φορά, είμαι κάπου σε ένα μοναστήρι και ήρθανε συγγενείς και μετά και μου ήρθανε ένα γεγονός. Ήταν ένας παππούς στον Νίξο, το γνώριζα, αφού μικρά παιδιά, είχα πολλά περιβόλια, μικρά παιδάκια και στο δρόμο, στον τύπο, είχα όλα αμύγδαλα. Και πήσαν καμιά πέτρα τα παιδάκια και πέρα πάνε κανένα φρέσκο αμύγδαλα. Ήταν σε ένα και κάτι πέντε να το σπουδάσω το παιδί. Και να είχαν τόσο περαιτέρω, είχε τα περισσότερα κτήματα, και τότε τόσο τσιγκούν σιδάν,
Πολύ σκληρό. Να σου πας να πετάξεις τώρα για έναν ύγρα, να πετάξεις πέθανε. Τέτοια κακή έγινε. Τελικά να μην τα πω εγώ, πέθανε και ο γερός. Σας μεγάλη και ρωσία στα παιδιά τα. Και όταν ήταν στα τελευταία σου, είχαν δυο άρχο σπίτι, είχαν κατά κάποιον τρόπο βάρδια οι πάρεις, πότε μία, πότε άλλη. Και ήταν ένα ψάκι 10 ετών, ένα μισέγγωνο 10 ετών, τάξε μια στιγμή μία γυναίκα πήγε να φέρει νερό και δουλειάκι. Το παιδάκι με δείτε, άρχισε να τρομάζει και βάζει στο νύχι. Λοιπόν, τρέχει έξω, χτυπιόταν τον παππού, τον πήραν τα κουράκια. Τον πήραν τα κουράκια τον παππού και χτυπιόταν. Τρέχουν πάνω, τον βρήκαν πεθαμένο. Ήρθε το κοριτσάκι εκείνο. Λοιπόν, πέντε δαίμονες που πήραν την ψυχή του. Λοιπόν, το καλλιέργο παιδί είχε πάθει το ψώτη. Πέθανα πάνω με αγωνία και λοιπά, αυτά τι θα κάνω, ξέρω και λοιπά. Όσο μπορεί και λέω, κάντε καλό στην σας, άφησε τόση περιουσία σας. Δώστε εδώ και να λέει για την ψυχή του, για την ψυχή του, για την ψυχή του. Γιατί δεν κάνει εκεί πέρα. Αφού σου δώσει και τόση περιουσία και να μην σας άφηνε, μόνο για τη δική σου σκληρότητα δεν θα με αυτό. Παιδιά του. Λοιπόν, και έτσι αν μπορεί να βρει λίγη ανακούπηση. Γιατί άλλο δέχεται μια αυτή και ένα αρχονό μια ποιο φορέ να γιάσει τα κοκαλά. Αυτή είναι η καρδιακή προσοχή. Όπω ένα αδικημένο καταργέται και πιάνει την κατάρα όταν τον αδικεί τον άλλο. Δεν κάνει να καταργούν οι άνθρωποι όμω. Είναι όμω πιάνει την κατάρα όταν δεν κακό χρόνο θα τσακιστεί. Θα τσακιστεί. Θα πει κανεί, μου λέει κάποιο καλά εκεί πέρα. Πώ θα συμποθέσουμε εκεί πέρα, επιτρέπει ο Θεό. Πόσο Θεό επιτρέπει έναν κακό άνθρωπο, πέφτει το πιστό και τον σκοτώνει. Αυτό τώρα μας σκοτώνει με άλλο τρόπο, με πνευματικό τρόπο. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος ευλογείται και μη καταράστε. Όπως αυτή την περίπτωση παραδείγματος αδικημένος, λοιπόν καταργέται, λοιπόν με την κατάρα, γιατί αδικήθηκε, μέσα στην καρδιά των υποθέσεων για αυτή την κατάρα, έτσι και αυτός που ευεργετείται να γιάσει τα κοκκάρα. Γι' αυτό να κάνει εκεί πέρα όσο μπορεί την καλοσύνη για τους πατρούς. Και πιο περισσότερο βοηθά από όλα, το μεγαλύτερο μνημόσυνο, δεν ξέρω κατά το λογισμό, είναι η πνευματική μας πρόοδο. Όταν εμείς προοδεύουμε πνευματικά, αυτοί βοηθούνται τριπλάσια. Πρώτον, διότι ζητούνται τέτοια βοήθεια. Όταν ένας άνθρωπος, παραδείγματι, α πούμε ένα αγκόνι, το θες με το παιδί του είναι δυσέμπονο. Όταν ζει πνευματικά, σε έχει κατάσταση που μεγάλη πνευματική, δικαιούται ως υπόθεση, δικαιούται παππούδες και προσπάθει και θεία βοήθεια, διότι αν δεν ήταν αυτοί δεν θα δούνται αυτές. Δικαιούνται από τους αυτοί θεία βοήθεια. Μετά και η προσευχή του θα έχει παρουσία, βοηθούνται και από αυτό. Αλλά και μόνο η χαρά που αισθάνονται οι παππούδες, το καρμάρι μας, που είναι αυτό, αυτή η χαρά που τους δίνει, δεν είναι μικρό πράγμα, αντιθέτως όταν εμείς δεν θα δείχνουμε καλά που μορφωνόμαστε από το Θεό και θα φτιάξουμε ότι είναι καημένη την κόρα, τι ξεφτιάξει καημένη, τι εμπληματί, τι κάνουμε εκεί πέρα, καλύτερα μην τους είχαμε γυρίσει, ξεφτιάξουμε καημένη και το φέρνουμε. Γι' αυτό όσο μπορούμε και πρώτο η πνευματική, ας υποθέσουμε αυτό για τη δική μας βοήθεια και πώς βοήθεια ας υποθέσουμε. Και το καλό που αφήνει μια καλή παράδοση. Πρέπει να μερικά πάρουν μερικά χωριά του. Έτσι είναι καλός ανθρώπος σε κάποιο χωριό και το χωριό και καλός ανθρώπος. Δεν είναι ότι εκείνο το χώμα βγάζει καλός ανθρώπος. Εκεί υπήρχαν καλοί άνθρωποι, άφησαν μια καλή σειρά. Και τώρα συνεχίζει μια καλή παράδοση. Δεν είναι ότι αυτοί βοήθησαν τον εαυτό τους, βοήθησαν και τους παππούδες τους. Λοιπόν, βοήθησαν και εκείνη τη γενιά. Βοηθούν και μια συνέχεια. Και όταν βρεθούν πάλι στη συνέχεια πάλι αυτή η παράδοση καλή, συνεχίζει μια καλή παράδοση. Θυμάμαι εκεί στην Ήπειρο, όταν ήμουν μικρός, ήταν, μάθαμε μαγαζόσα πέντε, ήταν η αγορά. Έρχομαι μερικοί χωριοί και μην λένε, μικρέ πρόσεξε και μου τα ρωτήνε από το τόλιο χωριό. Γιατί εκείνο το χωριό ήταν όλοι κλέφτες, έκλειβαν τα από τώρα ελληνικά τα ζώνη, τα πήγαιναν στους Αλβανούς, έπαιρναν τα βρονικά τα κλειψιδέτα για να μην τους πιάσουν. Αυτή δουλειά. Και τώρα τον έπεισαν αργότερα τα σύνορα, πάλι έπρεπε καν να κλειψε. Έκλειπαν σαμάρια, καπίστρια, σκοινιά. Πήγαινε ο καλός ο χωρίκο να φορτώσει, έβλεπε το ζώο, δεν είχε σαμάρια, έβλεπε λίγους καπίστρια, λίγους σκοινιά.
Και δεν μπορεί να δει και με το χωριό ότι υποθέσουμε έβγαζε ήταν το χώμα τέτοιο. Οι άνθρωποι είχαν αφηθεί για να εξαφανιστεί ας υποθέσεις που να πει κανείς. Να δει μια καλή παράδοση και δεν πολύ δουλειά. Αντιθέτως πιο πάνω ήταν ένα χωριό. Να και στο χωριό του πατρού, του πατρού. Λοιπόν, και πιο πάνω άλλα χωριά, μπουζάν παλικάρι 18-20 χρονών, όταν τα σπηρούν σκοτίνζαν, σήμερα πού να βρω και σε κουπέντια βρίσκει τέτοια ανθρωπή. Δηλαδή ανθρωπή και διαφορετική και σε ιστορή. Λοιπόν, έφτιαγαν το κεφάλι κάτω. Και έρχεται και σας είπα, διότι ήταν και στο πλικά του. Στην ίδια σειρά. Ήταν ένας γέροντας παντά. Μετά ήταν ένας άλλος ο οποίος είναι 100 χρόνια όπως είναι. Τώρα είναι, ήταν ένα γκόντο Χατζηγιώργη, είναι στα έξω από τα Γιάννη το Σαμωστή του Ιδρύματος. Ήταν πρώτος έτσι, το πατήρ Γεράσιμος. Είναι κοντά 100 ετών. Χτυπούν στην καμπάνα, πηγαίνουν ο κόσμος εκεί πέρα και στα πόδιμα και στον Εσπίρνο και βάτε έτσι τυπικό. Και έρχονται από την κανένα, ζούσαν τον παράδεισο και από αυτήν την ζωή, να πάνε και στον παράδεισο. Στην ίδια σειρά, τώρα δεν ήταν. Δεν είχαν συμποθέσεις για πολλά. Αλλά εκεί ήταν και ο προκάτοχος, ο καλός και αυτά συνέχεια. Κι αν βρεθεί ακόμα σε ένας, θα πάνε καλά τα πράγματα. Γιατί έχοντας τώρα πεντεροντάκι, πως κοντεύει κατόρικα, για αρκετά χρόνια θα διατεθεί οι συμποθέσεις με αυτήν την παράδεισο. Αυτό πως είμαι θα υποχρεωμένος να πω ότι ο κάθε ένας μας και δεν έχουμε δικαίωμα να ούτε στον εαυτό μας αλλά ούτε και στους άλλους να αφήσουμε στην υποθέτω μια καλή. Και στο γαρίδι μου στον Ηλίωτο. Ο Γέροντας είπε να πάρουμε την αθμοκρατή του και αν κάνεις κάτι ήθελε μια κάτι να ρωτήσεις αυτή τη στιγμή αφού θέλετε τόσο πολύ να ακούσετε και κάτι από το γέροντα ας ρωτήσεις μέσα σε όλο το σημείο των καιρών είναι και αυτό να σας πω εγώ πνευματικά το. Μέσα σε όλα τα σημεία των καιρών είναι και αυτό να σας πω εγώ πνευματικά λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος ότι λέμε πολλές φορές ότι αγαπάμε τον Θεό και όμως με τους αδελφούς μας δεν τα πάμε καλά. Δεν μπορούμε να δείξουμε υπομονή, δεν μπορούμε να τις ανεχτούμε, τους αποφεύγουμε για την ησυχία μας και άλλα τέτοια. Επειδή αυτό είναι μια πραγματικότητα, τι και πώς πρέπει να αρχίσουμε και τι μπορούμε να κάνουμε. Τώρα αυτό που είπε με πια και μένα το σχέδιο. Αλλά η διαφορά θα έρθει. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Λοιπόν, όποιος αγαπάει το Θεό, για να αγαπάει το Θεό, αγαπάει και το πλησίο του. Αλλά όταν δεν αγαπάει το πλησίο και λέει ότι αγαπάει το Θεό, αγαπάει τον εαυτό του. Αλλά ο μοναχός, γι' αυτό είπα λιγάκι διαφορετικό, ο μοναχός όταν δεν βλέπει άνθρωπο, βλέπει πολλούς ανθρώπους. Υπάρχει μια διαφορά στο θέμα. Δεν ξέρω αν είναι κατανοητός. Υπάρχει μια διαφορά στο θέμα. Όταν άνθρωπο, με το δώσμο παίρνει. Όχι με το πάσμα, δηλαδή να πούμε δίνει ένα πράγμα, ειδικό πράγμα. Δίνοντας αυτό, σε κάτω, δίνει ένα ειδικό πράγμα. Αλλά δέχεται όμως μια πνευματική χαρά. Ο άλλος δέχεται ανθρώπινη χαρά που το δέχεται. Δηλαδή το με το δώσιμο παίρνει την πνευματική ζωή. Παράδοξο. Θα πω μια μητέρα θυσιάζει για τα παιδιά. Όσο θυσιάζει και πέρα μένει και νηστικιά και δεν κουράζεται. Χαίρεται από τα παιδιά όταν τα βλέπει καλά και λοιπά χωρίς είναι αυτά τα μέρα πλημμένα αυτά. Ούτε κούρασε ούτε τίποτα δεν θα και νηστικιά να είναι και λοιπά. Γιατί φορτίζει σου προθέσεις. Με το δώσιμο φορτίζει. Εν αντιθέτως με το πάσμο δεν έχει κάνει σε λίγο πράγμα. Αυτό έλεγα και ευχές.
έφερα σαν παράδειγμα. Βλέπω μερικά παιδιά τα οποία τα έχω βοηθήσει από μικρά, έρχονται και στο κερί και με ζητάνε άνθρωπο μια εξυπηρέτηση κάτι και πέρα να βοηθήσω κανένα ξύλο. Αλλά εγώ κάπως μου φαίνεται άσχημα ένα πιο οποιοδήποτε και μικρός μεγάλος να τον βάλω να τον αγκαρέψω. Προτιμώ τη νύχτα με το φακό να φέρω ένα ξύλο ότι μου χρειάζεται. Λοιπόν, κι αν δεν προλαβαίνω την ημέρα. Αλλά βλέπω μερικά υποφέρουν. Θέλετε και θέλω από τις καρίες, θέλω να σου πω καμιά ξυπέρτητα από τα παιδιά που βασανίζονται. Πήγαινε παλικάρια, πάνω δυο κουτιά σπίρτα. Μόλις το λέω, υποφέρουν πλέον με τέτοια χαρά. Λοιπόν, πηγαίνει εδώ, έρχεται και να είχα τρεις τέσσερις αναπτύρες. Δεν μου χαράνε τα σπίρτα, αλλά πήγαινε τα διακοπές. Λοιπόν, αυτός ξεκουράστηκε με τον κόπο. Την κούραση ξεκουράστηκε. Ενώ βλέπω αν και θέλει μερικά παιδιά, τη έκανα για να πάει να ξεχάσει μια τσάντα κάτι και πάει το καπέλο του. Και πάει κάτι, δεν πέχα την κάκι να προλάβει ένα γεροντάκι και πέρα ξέχασα. Αναστενάζει, μόλις το θέλω αναστενάζει. Δεν θα γυρίσει πίσω πάτε ούτε. Τώρα πάλι κάτι, θα προσπάσει καρία, θα πού να κατέβει τον κατήφορο τώρα, θα κουραστεί. Πάει ένα στενάδι εκεί πέρα. Άρα κανένα γάμπρο παλικάρι εκεί πέρα. Και αυτός μόλις το ακούει, κουράστηκε με το να το ακούσει. Πώς μάλλον να πάει. Ενώ άλλος, αυτοί οι άνθρωποι κουράζονται και με την ξεκούραση. Ενώ οι άλλοι ξεκουράζονται με την κούραση. Γιατί η καρδιά δεν κουράζεται ποτέ. Και ό,τι κάνει κανείς, να το κάνει με την καρδιά του. Το πρόβλημα της παγκόσμιας οικολογικής καταστροφής λαμβάνει στις ημέρες μας τεράστιες διαστάσεις. Η ραδιενεργός ρύπανση των υδάτων, της γης, της ατμόσφαιρας, σε συνδυασμό με την επικίνδυνη διαστροφή της φυσικής τάξης και υγείας των ζώων και των φυτών, τα μεταλλαγμένα τρόφιμα και όλα τα παρεμφερή στοιχεία που συνθέτουν την εικόνα της οικολογικής καταστροφής οδηγούν τον κόσμο στην ανησυχία και στον προβληματισμό. Ο λόγος του γέροντος που ακολουθεί θα είναι πάντοτε επίκαιρος. Όταν συνέβη το ατύχημα με τον πυρηνικό αντιδραστήρα στο Τσερνομπίλ και οι επιπτώσεις της ραδιενέργειας έπληξαν τα Βαλκάνια, πολλοί εστρέφονται προς τις γραφές για να ειδούν αν μέσα σε αυτές έχει προϋποθεί το γεγονός. Τότε ερωτήθηκε ο μακαριστός γέροντας από κάποιους προβληματισμένους αδελφούς μας για το πώς θα μπορέσουμε να δείξουμε στους ανησυχούντες τι ακριβώς συμβαίνει και πώς θα βοηθηθούν σε αυτή τους την ανησυχία για τη ραδιενέργεια στα τρόφιμα. Ο γέροντας ανεπιτίδευτα και απλά τους απάντησε. Ένα ατύχημα που έχει γίνει τώρα τελευταία αυτή τη διαρροή της ραδιενεργίας έχει αναστατώσει όλο τον κόσμο, φυσικά και μας τους χριστιανούς. Με το που με ανακάτωσε, υπάρχει τόση, μας έφερε πιο κοντά στη γραφή. Αλλά πιο στη γραφή, στην αναζήτηση της γραφής έφερε και ανθρώπους οι οποίοι έτσι επιδεικτικά αρνούνται να ανοίξουν την γραφή. Και βλέπουμε ανθρώπους που έρχονται και ρωτάνε μήπως έχεις την αποκάλυψη να διαβάσω, να δω τι έγινε και τι γίνεται και τι γράφει. Σε αυτή μια τέτοια περίπτωση, ένας χριστιανός τι θα μπορούσε να πει για να βοηθήσει από τον άνθρωπο ο οποίος τώρα από φόβο ή από περιέργεια ζητάει να μάθει. Πώς θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε ένα τέτοιο άνθρωπο και να λέγοντά του τι. Έχει ταραχθεί τώρα όλος ο κόσμος και ζητάει να δούνε αν αυτό το πράγμα είναι γραμμένο μέσα στην Αγία Γραφή, στην Αποκάλυψη, είναι η αρχή του τέλους, είναι και βρίσκεται σε μια ταραχή. Πώς θα μπορούσε να βοηθήσει να βοηθήσουμε και να βοηθήσουμε κι εμείς. Ο ίδιος νομίζω, διαβάζοντας την Αγία Γραφή, θα σχηματίσει τις υποθέσεις μια γνώμη και εμείς όσο και αν το πούμε, νομίζω δεν θα το βοηθήσουμε, αλλά αυτό που θα το βοηθήσει πιο θετικά θα το βοηθήσει η πίστη χριστιανική, η δική μας δηλαδή, των πιστών. Εκείνος ο καημένος έχει δίκιο στην υποθέσεις. Αλλά εμείς σαν πιστοί χριστιανοί, ενώ ο Χριστός τι είπε, μας έδωσε εξουσία για να πατάνε πάνω στα θεία και στους κουρκιούς.
Μετά εγώ οτιδήποτε θανάσουμε και πέρα και αν πήγαινε, δεν θα το γράψει. Και έχω υπόψη μου εκεί πέρα, ανθρώπους, έχω μάθει αυτές τις μέρες, να βγαίνει έξω λιγάκι, να πηγαίνει να βάζει ρούχα ξανά και να κάνει τη ζωή της μαρτύριας. Για βάστα ρε παιδά, οι χριστιανός είσαι εκεί πέρα αυτό, μυρωμένος, βαπτισμένος σας είπα, ρε, και να νάς κάνεις. Τόσα λέει το Ευαγγέλιο, τα έχουμε διάβασει, τα έχουμε μάθει και απ' έξω τα ρητά, να βάλουν τα ρούχα μια συνέχεια, να αυτή δηλαδή, αυτή κάνουν τη ζωή της μάρτυρας. Ενώ ο Χριστός μας έδωσε και εξουσία, τέτοια δύναμη έχει χάρη στο Θεό, να κάνουν, να ζητάμε τη δύναμη του Χριστού, κάνοντας το σταυρό μας, γιατί όταν κάνουν το σταυρό μας, δεν είναι ότι κάνουν πρώτο σταυρό μας, προσκυνάμε το σωτήριο Πάσχα και ζητούμε τη δύναμη αυτή του σταυρού, του κουθανάτου του Χριστού, μικρό πράγμα είναι. Επομένως, για το χριστιανό δεν υπάρχει. Δεν λέμε αυτό να πάτε να τρώει τα μαρούδια εσείς, ανάλογα με την πίστη να κάνει. Να ενεργήσει ο καθένας, αλλά και σαν Χριστός πρέπει να πιστεύει και πέρα. Δεν ότι πηγαίνει προκλητικά, αργότερα μπορεί να ρίξουν άλλο. Να ρίξουν άλλο και μετά τι θα γίνει αυτή η φωτιά. Όταν ο πιστός πρέπει και πέρα για ένα λόγο παραπάνω, τα γεγονότα αυτά μας αναγκάζουν να γίνουμε πιο πιστοί. Οπότε γιατί υπάρχουν και άλλοι δύσκολοι προηγούμενοι. Αλλά για τον χριστιανό δεν υπάρχει αυτό. Και στο καμίνι, πώς μάρτυρες τους πιστούς μέσα στο καμίνι, τους έκανε τόσο μαρτύρια και πάλι δεν παθαίνουν τίποτα. Και εμείς για ένα λόγο παραπάνω βλέπουμε την κατάσταση αυτή. Γιατί ποιος ξέρει, θα αρχίσουν πέντε εφιάλεις της Αποκαλύψεως. Λοιπόν, δεν τις ρίχνουν εκεί πέρα οι άγγελοι. Θα αρχίσουν πόνος των άσπων. Οπότε, φυσικά ο καλός ο Θεός θα πείσει, θα μας προστατεύει. Για ένα χριστιανό, όπως είπα, όταν είναι κοντά με τον Θεό, δεν έχει ανάγκη, δεν διατρέχει κανέναν κίνδυνο. Αλλά πρέπει να πιστεύει, για να ρωγώ παραπάνω τώρα, πρέπει να γίνουν πιο καλύτεροι, να έχουμε χάρη Θεού και όταν έχει χάρη Θεού άνθρωπος, δεν φοβάται τίποτα. Αυτά θα φοβηθεί. Τα δεν τίποτα συγκρίσει με αυτά που υπέκανε Άγιοι Μάρτυρες και δεν πάθανε τίποτα. Αφού είδε ο Χριστός εδώ, που σας δέψε μας και φαρμάκι να πει και γεια. Και θα πατάτε πάνω στα φύγια και σκορπιό. Αλλά εμείς το να πει κανείς. Παρόλο που τα ξέρουμε, τα γνωρίζουμε και λοιπά και τούτης όμως, πάλι εκεί πέρα, γι' αυτό λέω ότι δεν οφείλει τόσο το να διαβάζει, το να μέσα εκεί πέρα και να το μάθατε έτσι και να αποκάλυψε αυτές. Ένα γεροντάκι που είχα γνωρίσει, έχει κοιμηθεί τώρα χρόνια, τέτοια απλότητα είχε, αφού δεν ήξερα αν υπήρχε Ευαγγέλιο βιβλίο, μοναχώς. Έπιανε τα φύλλα, ήταν τρεις πατέρες εκεί στο κελί. Ένας ιερός μαζί με τον αδελφό του Κατασάρκα και ένα γεροντάκι, παχώμιο του Νερία. Έπιανε τα φύγια και πολλά φύγια και στην περιοχή και τα έβγαλε τα πίτρες απ' έξω. Γιατί είχε νερά, ποντοκές και είχε πολλά φύγια, τα έβγαλε τα δουλάρια. Λοιπόν, μια μέρα είχε πιάσει μεγάλο φύγι, τον έστειλε γεροντάς απέναντι κερί για μια δουλειά, βρήκε ένα μεγάλο φύγι, επειδή βιάζοντα για να το βγάλει έξω από το φράκτο, τι είναι μέσα σε ζώνη, πήγε να τελειώσει και μετά να το βγάλει έξω. Μόλις το βλέπει ένας άλλος γέρος, φύγε από εδώ πατέρα μου, τι είναι αυτό, λέει, και πέρα, απόσυ, γιατί φοβάται αυτός. Έρχεται μετά μου, λέει, δεν ξέρω γέρο πέσει, γιατί φοβάται από τα φύγια, λέει. Γιατί φοβάται, λέει, εκείνος ο δικός μας ο πατέρα Αντρέας, φοβάται και είναι σκορπιός ακόμη, λέει. Εγώ τους μαζεύω από το δουβάρι να μην βγαίνω ένα-ένα από το σπιτάλι, τους βάζω στη κούρτα και τους πετάω έξω. Τώρα γιατί δεν συμπεράζουν τον κύριο Παχώμη. Κάπου γράφω Ιησούς Χριστός σε ένα χαρτί, άμα έχεις πίστη, πιάνεις και τα φύλλα και τα σκορπιούς και δεν συμπεράζουν. Γράφω Ιησούς Χριστός σε ένα χαρτί τώρα. Λοιπόν, εμείς ξέρουμε και πια και αυτά και ιστορικά και αυτά όλα τα Ευαγγέλια. Ναι, όλοι βάζει πίστη. Μετά εκεί κάπου στο γεροντικό το αναφέρει, θα το είχε διαβάσει και θα το ξέρετε καλύτερα από μένα που δεν το θυμάμαι αυτή τη στιγμή. Του πήγε ο υποτακτικός, είδε ένα φύγει μεγάλο μέσα εκεί πέρα στην πηγή που έκανε νερό. Έφυγε χωρίς να πάρει και νερό τρόμα του. Το γέρο θα δίνει τριαστόμιλα και πέρα το φύγει μέσα στο αυτό στο νερό. Πηγαίνω για ένα σταύρος εκεί πέρα, θα πάει και πήρε νερό. Και αν πάνω από τα φύλλα πας στις πηγές, ο κόσμος θα πει δεν θα τύψα μετά. Έτσι θα κάνουμε τώρα.
Από μας έβαζε τέτοια δύναμη ο Χριστός, τους κάνω το σημείο του σταυρού. Γιατί το σημείο του σταυρού δεν είναι ένα απονομιστή και όπως είπα ότι όταν προσκυνάμε εμείς οι χριστιανοί το σταυρό, προσκυνούν το σωτήριο πάλι του Κυρίου. Μην βλέπετε φοβάζει εκεί πέρα που λένε τι είναι αυτό ένα, λοιπόν, ένα σύμβολο και λοιπά, ένα φωνικό όργανο, λένε τόσα νοηστεία. Ήταν τάφο. Σταυρό μετά με την πινακίδα που τοποθετήθηκε στο σταυρό του Χριστού. Και σχηματίστηκε ο δικός μας σταυρός. Μα βλέπουν πολλές φορές να είσαι θα πάω σε μια κορυφή για ένα σταυρό σιδερέλιο και εκεί να πέφτει και να δει και τον χτυπάνε το σταυρόκια. Αλλά αν είναι ένας χριστιανός και πάει πιο μεγαλύτερο να πει κανείς στην κορυφή σταυρό σιδερέλιο που φυσιολογικά πρέπει να τραβήξει για τις υποθέσεις και ρευνούς. Εντότε εκεί πέρα δεν παθαίνει τίποτα. Διότι τότε επικαλείται τη δύναμη του σωτήριου πάπου. Τότε είναι ένα σίγουρο υποθέσμα. Καταλάβετε. Και όταν μας βλέπουμε τους πιστούς να κάνουμε τέτοια πράγματα, να βγαίνουμε λιγάκι εκεί πέρα έξω, να αλλάζουμε τα ρούχα, να βγαίνουμε εκεί πέρα έξω, τι θα πούν για αυτοί οι καημένοι. Αυτό που θα τους βοηθήσει θετικά, το παράδειγμά μας, το χριστιανικό, τη ζωή μας η χριστιανική. Τώρα ή το φέρουμε ή δεν το φέρουμε, πρέπει να γίνουν πιο καλοί. Τα γεγονότα μας αναγκάζουν να πλησιάζουν πιο περισσότερο στο Θεό για να έχουμε θεϊκή δύναμη και να αντιμετωπίσουμε κάθε κατάσταση. Αν κανείς φοβάται αυτό είναι 5-10 φορές. Αν φοβάται πιο πολύ 20-30. Ανάλογα. Αν δεν φοβάται, αν πιστεύει, ας κάνω στο Θεό. Εγώ είπα κάτι μαρούλια εκεί πέρα, δεν ήξερα τι κάπου στα ράντια εκεί με γαλαζόπιτρα μάλιστα και τα κρεμμύρια και εγώ δεν είχα τα γέρα και τα έχω εκεί με την γαλαζόπιτρα εδώ και με τη ραδονέργεια. Έρχεται την άλλη μέρα και ξέχασα να σου πω όλοι εκεί πέρα γιατί είχα ρίξει λέει αυτό. Μπορεί να με ρωτήσει τι είχε αυτή έρξει. Δεν πειράζει εδώ. Πρέπει να ξέρουμε ότι τους πιστούς όσοι τηρούν τις εντολές του Θεού αυτοί που να πει κανείς. Δέχουν τη χάρη του Θεού και ο Θεός είναι υποχρεωμένος να τους βοηθάει στα δύσκολα χρόνια. Το κακό μόνο του κατασπιδεύεται. Να δεν βλέπουμε εκεί πέρα τώρα με κάτι έχω μάθει, κάτι αρρώστιες, ανώμαλες που παρουσιάζονται, βλέπετε εκεί πέρα, δεν ότι ο Θεός τους κατασπιδεύει, καταστρέφονται μόνοι τους. Τέτοιος ο ένας εξαφανιστεί, το εξαφανίζει μόνοι τους. Δεν ότι ο Θεός εκεί πέρα τους τιμωρεί. Έρχεται η τιμωρία, την τιμωρία τη δημιουργούν μόνοι τους. Και βλέπετε εξαφανίζουν αυτοί οι άνθρωποι που δεν έχει νόημα η ζωή τους. Οι άλλοι που σκοτώνουν τα παιδιά τους. Μόνοι τους εξαφανίζουν τους ζωή τους. Δεν το δω ότι ο Θεός τους καταργείται. Εξαφανίζουν τους ζωή τους μόνο. Και βλέπω αυτά το μέρος, χριστιανικές οικογένειες με τα παιδάκια τους όσο τους δίνει ο Θεός. Λοιπόν, ευλογία Θεού. Και βλέπετε και όλα τα παιδιά χαριστωμένα. Και να προχωρεί και μια γενιά καλή. Εκεί που νομίζουμε ότι ο κόσμος σας υπόδεσε τι θα γίνει. Αυτό είναι τούτης όμως, ο καλός Θεός εργάζεται. Δεν εργάζεται ο διάβολος, καλά στέφαλα και ο Θεός εργάζεται. Και βλέπουμε τώρα μια γενιά καλύφηση. Και οι χριστιανοί τώρα αναγκάζουν να γίνουν πιο πιστοί, το θέμα δεν το θέλουν. Γιατί αγρίψαν τα κατσίκια και πάνε τα πρόβατα του Χριστού άσχημα, τα πρόβατα του Χριστού ψάχνουν να βρουν καλό τζιμπάνο, θα βρουν και κουπάρουν ένα όλο πρόβατα. Πες θα γίνει και μια ποιμνική σφήμη. Άλλος αδελφός ρώτησε για τους πειρασμούς και τις ασθένειες και τις στενοχώριες και γενικά για το σκοπό που δίνονται στον άνθρωπο, αν δηλαδή επιτρέπονται από τον Θεό για τις αμαρτίες μας ή για να δοκιμαστούμε και να γίνουμε καλύτεροι. Και ο γέροντας απαντώντας είπε: ακούμε ότι υπάρχουν πειρασμοί που τους δίνει ο Θεός για να δοκιμάσει τους καλούς, να γίνουν ακόμη καλύτεροι. Και υπάρχουν πειρασμοί οι οποίοι προέρχονται από την δική μας την αμαρτία. Όχι τόσο πώς θα τους ξεχωρίσουμε, αλλά ποια η στάση μας απέναντι στους ποικίλους πειρασμούς που μας συναντούν ή που τους συναντούμε στη ζωή. Είτε αυτές είναι ασθένειες, είτε στενοχώριες, είτε... Πάνω όπως και αν είναι, διότι
Και αυτός ο οποίος νομίζει ότι χωρίς να φταίει κατά κάποιον τρόπο κατηγορείται, ποτέ ο άνθρωπος δεν είναι ευτυχής. Το πιο σίγουρο δηλαδή είναι πάντα άνθρωπος ότι το συμβαίνει το δέχεται με χαρά και με αισθάνεται ότι είναι ένθρωπος. Αυτό είναι το πιο σίγουρο. Και αυτό έκαναν και άλλοι πατέρες. Ενώ πολλοί που όπως είπα ότι δεν έσπαγαν, αλλά επέτρεψε ο Θεός για να ταλαιπωρηθούν, για να παρηγορούνται και άλλοι οι οποίοι ενώ έσπαγαν, επιτρέπει ο Θεός, μάλλον παραχωρούν αυτοίες υποθέσουμε, απομακρύνει τη χάρη του Θεού με το σπάμα τους, και πόμα είναι μετά να έρθει ο πειρασμός να πλημμυρίσει η κατάσταση. Και δεν το καταλαβαίνουν αυτό το πράγμα και ογγίζουν και πέρα στο Θεό. Οπότε βλέποντας έτσι έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έσπαρει καθόλου και ταλαιπωρείται, του δίνει την ευκαιρία ο Θεός να πει καλά, εγώ έσπαρω και πέρα και γρημιάζω, αυτός ο καημένος δεν έσπαρει καθόλου κλπ. Άρα και ο άλλος ο οποίος δεν έσπαρει και ταλαιπωρείται, ποτέ δεν λέει ότι εγώ δεν έσπαρα. Νομίζω ότι και πιστεύει ότι είναι ένοχος. Από τη στιγμή που και θα πιστέψω ότι δεν έσπαγε, τότε η ζωή είναι ένα σπάλμα μεγάλο. Αυτές είναι σπάνιες περιπτώσεις που επιτρέπει ο Θεός. Και να δίνουμε εξετάσεις, να περάσουμε στην άλλη. Γι' αυτό και ο Θεός αφήνει τον διάβολο δεύτερο μέχρι ενός σημείου, για να μας βοηθάει με την κακία του. Δεν τον άφησε για να μας ταλαιπωρεί. Ο καλός ο Θεός έκανε αγγέλος. Μερικοί άγγελοι ξέφυσαν από την υπερηφάνειά τους και έγιναν δαίμονες. Έπρασε τον άνθρωπο μετά ο Θεός, το τέλειο του δημιούργημα, για να συμπληρώσει πάλι το ξεπυρμένο τάγμα. Και αυτό έχει και τη μεγάλη προγεία που έδωσε μετά στους πρωτοπλάστους, να γίνονται στη δημιουργία. Οι μένε γονείς μας, οι παππούδες μας κλπ, την οδάφια φάση δημιουργή, παίρνουν το και μας δίνουν το σώμα. Από τη στιγμή που συλλαμβάνουν το παιδάκι, οι γονείς δίνουν το σώμα, ο δε Θεός δίνει την ψυχή. Οπότε, μόλις γίνει έτσι το παιδάκι βαπτίζεται, ο Θεός διαθέτει και έναν άγγελο. Και προστατεύεται από το Θεό, από το φύλακα άγγελο και από τους γονείς. Όσο μεγαλώνουν τα παιδιά, τόσο απαλλάσσουν κατά κάποιον τρόπο από τις ευθύνες τους γονείς. Και όταν σας πάρει ο Θεός πριν τους γονείς, ο φύλακας άγγελος συνεχίζει να προστατεύει τον άνθρωπο, όπως και ο Θεός, φυσικά από ψηλά και από κοντά. Λοιπόν, και εδώ βλέπουμε ως υποθέμα του πολλοί γονείς, συνέχεια και περαινό υπάρχει ως υποθέμα. Ο Θεός που το προστατεύει, ο φύλακας άγγελος από κοντά, αυτά όλα τα αγνούν κατά κάποιον τρόπο και συνέχεια ασκούν με τέτοια αγωνία για τα παιδιά τους. Με τέτοια αγωνία μέχρι παρασταίνουν, δηλαδή με αυτό. Και να είναι πιστοί άνθρωποι και να πιστεύουν με τον τρόπο αυτό που αγωνιούν, εμποδίζουν την ευθεία επέμβαση. Σαν μην υπάρχει Θεός, σαν μην υπάρχει φύλακας άγγελος. Γι' αυτό οι γονείς θα κάνουν ό,τι μπορούν στα παιδιά τους. Από εκεί και πέρα τον πιστεύουν στον Θεό. Για να ταπεινώνται, να προθέτουν τα όπλα τους κάτω, ανθρώπινα. Τότε ο Θεός είναι υποχρεωμένος να βοηθήσει τα παιδιά όταν εμπιστευτούν οι γονείς τα παιδιά τους στον Θεό. Σε πράγματα που δεν γίνονται ανθρώπινα. Το δε και τα παιδιά τώρα, ένα πράγμα που δεν μπορώ να το καταλάβω. Καλά όταν ήταν μικρά δεν το καταλάβαινα. Ακούτε μικρά. Όταν ήταν μικρά δεν το καταλάβαινα. Οι γονείς κάτω προστάτευε όταν ήταν μωρό η μητέρα στην κοιλιά. Μετά όταν γεννήθηκε το έβαζε μια κούνια με καγκελάκια. Και το παιδί το λύθη να βγει έξω. Ζητώ σε ελευθερία. Λοιπόν, δεν το καταλάβαινε όμως. Αν το άφηνε έξω θα χτυπούσε, θα τριμμύρινε σε καμιά σκάφη. Δεν το καταλάβαινε το καμιά του παιδί. Μετά οι γονείς φυσικά, όπως ο καρός και ο πορός, πηγαίνει ένα δεντράκι, βάζει ένα μπάσταλο, το δένει με ένα φτώρο, με ένα σκηνάκι, το πνίγει πάλι με κάγκελα, να μην το φάνε τα κατσίκια. Και όταν το κουτσιρεύουν τα κατσίκια, πάει μετά εκεί πέρα, ούτε καρπού ούτε σκιά. Μέχρι εκεί πέρα να μεγαλώσει τα τρονάρια του,
Αφού με βάλω στα κουνάρα, τότε βγάζει το κάγκελο από εκεί. Οπότε τότε και θα καρπίσει το δέντρο και στη σκιά του θα φιλοξενούν και καρτσίκια και πρόβατα και άνθρωποι. Έτσι και τα παιδιά τώρα, αυτό καλά ήταν τα μικρά, δεν το καταλάβαιναν αυτό το κλείσμο, την κούνια. Αλλά τώρα μεγάλωσαν σε τότε, τώρα χρειαζόταν ένα κλείσμο. Ήταν ένας περιορισμός. Αυτό το περιορισμό δεν το καταλαβαίνουν. Εδώ πρέπει να το καταλάβουν γιατί είναι σωστά παιδιά, έφυγα και πιο μεγάλα. Και ακόμα και στο πτυχίο. Και ζητάω δίθεν ελευθερία. Τι ελευθερία είναι αυτή? Ελευθερία να κουτσορευτούν, να κατασταθούν. Ένα κουτσορεμένο δέντρο μπορεί να καρπίσει. Κουτσορεμένο θα είναι. Γι' αυτό και παιδιά, τα παιδιά, πρέπει να το καταλάβουν ότι αυτό το δέσμο δεν είναι δέσμο πάνω το κυκλό. Το δέντράκι εκεί πέρα πάει να μη στραβώσει. Το κλείνει με τα κάγκελα. Δεν το κλείνει εκεί πέρα για να το περιορίσει. Το ποτίζει, το περιποιείται, όλα αυτά. Αλλά το κλείνει με τα πάντα κατσίκια. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν τα παιδιά. Γιατί άμα κουτσουρευτούν μια φορά, δεν θα καταστραφούν. Αν μερικά παιδιά τι κάνω, όπως τα μοσχεράκια τα μικρά, τα δέρνει και τα δέρνει στο λιβάδι. Και ο νοικοκύριος πάει αυτό το πρώτο κομματάκι, μετά εκείνο, μετά το άλλο. Οπότε τώρα αυτό πηγαίνεται, βρέχει, ξαναπετρώνει φρέσκο κορτάρι και με τη σειρά. Λοιπόν, συνέχεια βλέπει το λιβάδι, κάνει τον πάσο, λέει να πήγες, υποθέσουμε. Μετά η ελευθερία. Δεν ξέρω τα πέντε κόρτο, για το καλό του αυτό. Τελικά εκεί πέρα, μία εδώ, μία εκεί, μία εδώ, μία εκεί, τελικά βγάζει τον πάσαρο και τρέχει. Τρέχει, νομίζω ότι ελευθερώθηκε. Και ποιο είναι το αποτέλεσμα, ή θα πληγεί με το σκηνή του, ή θα πέσει κάτω αυτά σε κάτι, σε κανένα γκρεμό, ή θα του πάει κανένα φλήγο. Έτσι είχαν μερικά ζωηρά παιδιά. Παρόλο που όλοι έχουν δυνάμεις, έχουν αυτό, ζητάνε δηλαδή την ελευθερία και τελικά η ελευθερία τους, να βλέπουν την ελευθερία που έχουν Ευρωπαίοι, και υπό και την ελευθερία τώρα που έχουν τα παιδιά μας που ακολουθούν αυτό το ευρωπαϊκό πνεύμα. Που έχουν φτάσει, βλέπω έχουν στο κεντρία πάνω παιδιά, σε ηλικία 27 χρόνια εκεί μέσα από 25 μέχρι 27, όλα τα έχουν καμία καταστραμμένα, από ναρκωτικά, από τέτοια κλπ. Ζητάνε τώρα που είχε τα καμία και έτσι μια φορά βοήθησε ένα δυο, θα φέρει το πύρο του, το πύρο, το πύρο του και σου σπάει καρδιά. Να ζητάνε βοήθεια, αλλά πού να τα βοηθήσει. Όσα σας υποθέτει δεν έχω φτάσει πια στο κρυμό, να κάνει μέση, να κάνει τέτοια, να πουλάν θέματα, να κάνει τέτοια τέτοια. Αυτά κατέστησαν και τον εαυτό τους, κατέστησαν και τους γονείς τους. Ο πατέρας θα πουν κυπαλικό, η μητέρα θα σπαρδιά, θα πάρει αυτή γέννη. Σηκώτια κλπ. Γι' αυτό και τα παιδιά, αυτόν τον περιορισμό, θα τον αισθάνεσαι ως ανάγκη. Γιατί αν το θεωρείτε ευλογή αυτόν τον περιορισμό, να ευγνωμονείτε τους γονείς σας που σας περιορίζουν. Κι αν ακούμε σας πείσουν και λίγο παραπάνω. Και αυτό πάει για παγάπη να το κάνουν. Πού είναι κανένας, πια σκυπωρός ακόμη, για πιο καλύτερα να σφίξει.